Στην εκτίμηση τώρα ότι η Τουρκία θα διατηρήσει την ένταση με την Ελλάδα ω όπλο για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων, προχωρά μιλώντα στον Σκάι ο γνωστό αναλυτή Ρόναλτ Μεϊνάρντου. Παρ' όλα αυτά, όπω θα δούμε να λέει στην Αντίν Χαρταλιά, δεν πιστεύει ότι η Άγκυρα θα αποτολμήσει ένα επεισόδιο, ειδικά μετά τι δημόσιε τοποθετήσει εναντίον τη από Γαλλία, Γερμανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Κύριε Μεϊνάρντου, η προκλητικότητα τη Τουρκία εναντίον τη Ελλάδα είναι φανερό ότι έχει ξεφύγει μετά τι υπερτήσει πάνω από ελληνικά νησιά. Τώρα αμφισβητεί και ευθέω την κυριαρχία του με όλα επιχειρήματα. Πώ ερμηνεύεται αυτή την τακτική. Ναι, παρατηρούμε όντω ε, μία κλιμάκωση ε, των εχθρικών, θα έλεγε κανεί, πράξεων τη Τουρκία εναντίον τη Ελλάδα. Και αυτή η κλιμάκωση έχει ποσοτική και έχει και ποιοτική διάσταση. Για πρώτη φορά, αμφισβητείται και η κυριαρχία σε ελληνικά εδάφη, σε συγκεκριμένα ε, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό είναι ένα καινούριο γεγονό, είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονό και λίγο πολύ σχετίζεται με τι εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο. Υπάρχει μια σχέση και χρονική με τον πόλεμο που δεξάγεται στην Ουκρανία που βλέπουμε σε πολλά μέτωπα διεθνή, βλέπουμε τέτοιες ανησυχητικές εξελίξεις. Θεωρείτε ότι η άμεση καταδίκη της επιθετικότητας της Άγκυρας από Γαλλία, Γερμανία και State Department είναι αρκετή για να συγκρατήσει την τουρκική ηγεσία. Κοιτάξτε, <Τεωρείτε>, είναι πολλά τα μέτωπα και υπάρχει και, μια άρχιση στη Δύση. Υπάρχει, υπάρχει το, το, μέγα θέμα, ίσως το πρώτο θέμα για την δύση, είναι τη ένταξη uh, τη Σουηδία και τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ, που η Τουρκία ασκεί βέτο. Uh, είναι το θέμα της Συρία. Είναι και τώρα το, θέμα, το μεγάλο θέμα του Αιγαίου. Και όλα αυτά είναι μια ομάδα θεμάτων και γίνεται ένα τεράστιο παζάρι σε διάφορα επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι στο θέμα της Συρίας δύσκολα θα πάει πίσω γιατί έχει ήδη βάλει μπροστά τον στρατό της. Με την Ελλάδα πιστεύω ότι θα διατηρηθεί αυτή η ένταση. Και υπάρχει και η θεωρία ότι μάλλον ο Ερντογάν θα κάνει παραχώρηση στο θέμα του ΝΑΤΟ. Θα χάσει βέβαια έτσι εσωτερικά την εικόνα του μεγάλου αυσού ηγέτη, αλλά θα έχει στο πίσω χέρι του ακόμα το ζήτημα της Ελλάδας, που είναι ένα κατάλληλο θέμα για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους τους. Και πώς αποκωδικοποιείτε την καθαρή θέση που πήρε τώρα η Γερμανία για την τουρκική παραβατικότητα, μετά από χρόνια για πολλούς ουδετεραιότητας. Χρόνια δεν θα έλεγα. Ε, νομίζω ότι η η, η θέση τη Γερμανία και η θέση τη κάθε χώρα ε, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη. Ότι υπερασπίζεται ε, η, η ακαιριότητα ε, των κρατών μελών και βέβαιω και τη Ελλάδα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια πάρα πολύ σαφή ανακοίνωση στο θέμα αυτό το Φεβρουάριο που μα πέρασε, όταν ξεκίνησε η Τουρκία το θέμα των νησιών με την αποκατσικοποίηση και την κυριαρχία. Και λίγο πολύ αυτέ τι δηλώσει που βλέπουμε αυτέ τι μέρε ακριβώς ακριβώ οι ίδιε. Δηλαδή, η στάση τη Δύση είναι δεδομένε, είναι γνωστέ, είναι γνωστέ και στην Άγκυρα, αλλά δεν επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα στον ελληνικό τύπο διαβάζουμε για τι προκλήσει, διαβάζουμε για τι αντιδράσει. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το λεκτικό πόλεμο, δεν τον παίζουν οι δυτικέ Επειδή είπατε πριν ότι θεωρείτε πω θα διατηρήσει, αν μη τι άλλο, του υψηλού τόνου σε, ρητορικό επίπεδο η Άγκυρα εναντίον τη Ελλάδα, εκτιμάτε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να τραβήξει το σκηνή μέχρι τέρμα και στο πεδίο, με ενδεχομένω ένα επεισόδιο. Πέρα από το επεισόδιο βλέπουμε στην Ρία ότι γίνεται μια, μια στρατιωτική επέμβαση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να φανταστώ, το λέω έτσι με, με, με έμφαση, ότι κάτι παρόμοιο να γίνει στο Αιγαίο, που οι αντίπαλοι θα είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά είπαμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε να κάνει η Ρωσία επέμβαση στην Ουκρανία. Αλλά πιο πιθανό... Είναι η άσχημη περίπτωση να γίνει ένα δυστύχημα. Δηλαδή, το, 20, ε, είχαμε, το καλοκαίρι του 20 είχαμε μια τέτοια περίπτωση, πολύ επικίνδυνη. Και γι αυτό το λόγο ανησυχούν ε, οι συμμαχικέ χώρε. Και αυτό που προσπαθούν τώρα ε, ε, να βγουν κάποια λύση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο φόβο του Ερντογάν είναι ε, να φανεί στο, στο, στο εκλογικό σώμα. Ω αδύναμο άνθρωπο, mm -hmm. και η, η κλιμάκωση με την Ελλάδα και με την Δύση γενικά είναι ένα τεράστιο όπλο στα χέρια του για να κινητοποιήσει mm -hmm. του ψηφοφόρου στην Τουρκία.